σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Άλλη μία μέρα μαζί σήμερα. Είμαστε στη δεύτερη μέρα, 6 days before Easter. Και πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι έχουμε. Καινούργια καφετιέρα, πολύ ωραία, θα την ανοίξουμε μαζί παρέα. Θα κάνουμε και μια διακόσμηση στην κουζίνα και καινούργια σκούπα. Θα σας πω τι έγινε με τη σκούπα. Όλα αυτά είναι αγορασμένα από μένα, δεν είναι τίποτα sponsor. Έχω και ένα πραγματάκι από IKEA, ένα πραγματάκι από Τίμου. Θα τα δούμε μαζί στην πορεία. Α, και θα σας δείξω και το μπάνιο, το οποίο μπάνιο το ξέχασα εχθές. Να δείτε τι έχουμε πάθει και να δούμε λιγάκι τα σχέδιά μου και τα πλάνα για το μπάνιο. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με την καφετιέρα. Πάμε να την ανοίξουμε, να τη δούμε πώς είναι. Θα κάνουμε και τη διακοσμησή μας και μετά πάμε να σας πω για την ηλεκτρική σκούπα, την οποία ηλεκτρική την αγοράσαμε από το πλαίσιο 139 ευρώ. Πολύ καλή τιμή πρέπει να πω, γιατί είναι πολύ καλή σκούπα. Θα σας πω τι έπαθα με την άλλη. Έχουμε πάλι περιπέτειες, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα να τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Πριν ανοίξουμε τώρα την καφετιέρα μας, σας δείχνω μόνο που πήρα ένα πακέτο χαρτοπετσέτες από τα IKEA, είναι σε κίτρινο χρώμα, νομίζω κοντά στα 2 ευρώ, νομίζω πολύ πολύ καλή τιμή, γιατί είναι καλή ποιότητα και μου αρέσουν γιατί ταιριάζουν με τη χαρτοπετσετοθήκη που θέλω να τις βάλω και πήρα από τα Τίμου και αυτό εδώ πέρα, το οποίο εγώ νομίζω ότι ήταν μικρό μπρίκι όταν το είδα, αλλά αυτό είναι δόσο μετρητής, είναι βέβαια το γυαλί Pyrex, οπότε μπορούμε, λένε οι οδηγίες, να το βάλουμε και πάνω σε μάτι ή επάνω σε ένα αγκαζάκι, αν θέλετε να κάνετε έτσι ένα μικρό ελληνικό καφεδάκι. Εγώ τώρα το φοβάμαι να σας πω την αλήθεια. Το πήρα γύρω στα 3 ευρώ. Ήτανε μέσα στις αγορές που κάνουν τα κορίτσια μου για τις απόκριες, που πήρανε αποκριάτικα. Οπότε πήρα και αυτό μαζί με τα αυτοκόλλητα. Τώρα πιο πολύ μου αρέσει τη διακόσμηση γιατί ταιριάζει που είναι ξύλινο. Κάπου εδώ θα το βάλω, υποθέτω. Πάμε να ανοίξουμε την καφετιέρα. Αυτή λοιπόν είναι η καφετιέρα, είναι της Ariete, είναι σε αυτό το vintage σχέδιο που μας θυμίζει κάτι από τα παλιά. Είχα πάρει και ένα βραστήρα κάτω στο σπίτι, ο οποίος μου βγήκε αρκετά καλός, δηλαδή ακόμη τον έχουν περάσει 3 χρόνια. Τώρα είναι σε αυτό το πρασινάκι, βγαίνει και σε λευκό και σε κόκκινο. Εγώ πήρα το πράσινο γιατί μου ταιριάζει πολύ στην κουζίνα, μου αρέσει, ειδικά όπως θέλω να την κάνω τώρα μετά το Μάιο που σας έχω πει. Λοιπόν, υπάρχει ανάλογος και βραστήρας, ανάλογο φουρνάκι, καταπληκτικό, αλλά λέω τώρα τι να το κάνω και πού να το βάλω, αλλά είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίο και νομίζω υπάρχει και ανάλογη φρυγανιέρα. Τώρα αυτό πήραμε προς το παρόν, νομίζω γύρω στα 65 ευρώ μας πήγε, αλλά ήθελα καιρό να το κάνω αυτό, να κάνω αυτή την αγορά. Οπότε νομίζω ότι ήταν εποχή, τώρα θα μου πείτε καλοκαίρι, θα πίνετε γαλλικό Κατερίνα. Τώρα μπορέσαμε και την πήραμε πρώτα απ' όλα, γιατί πήγαμε για τη σκούπα βασικά και όταν την είδα λέω, άντε να την πάρουμε. Και εγώ πίνω ζεστό καφέ, ακόμη και το καλοκαίρι, το πρωί μου, θέλω ένα έτσι μικρό καφεδάκι. Τώρα ή ελληνικό κάνω ή λίγο γαλλικό κάνω, κάτι τέτοιο το πίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη διακόσμηση, να τα δούμε και πιο καλά, να δούμε τι άλλο θα βάλω εδώ και ερχόμαστε να δούμε το αποτέλεσμα και μετά πάμε να δούμε τη σκούπα και μετά πάμε να δούμε και το μπάνιο. Έχουμε πολλά πραγματάκια πάλι. Τοποθετώ λοιπόν την καφετιέρα στην κουζίνα μου, όπως βλέπετε έχει και ενσωματωμένο φίλτρο, φυσικά και θέλει ένα καλό καθάρισμα μετά. Τώρα θέλω μόνο να τη δω πώς είναι και σε μία θήκη για χαρτοπετσέτες αγορασμένη από τα IKEA θα βάλω ένα πλεκτό της πεθεράς μου και δύο κούπες τις οποίες τις είχα αγοράσει από τα Yusk. Στο διπλό τώρα δίσκο που είχα αγοράσει από τα Pepco θα τοποθετήσω κάποια ξύλινα δοχεία που είχα αγοράσει από τα Sinsay και τα οποία έχουν μέσα μπαχαρικά. Τα δύο εμαγέ δοχεία που βλέπετε αγοραστήκανε πέρυσι το Πάσχα από μια τοπική λαϊκή. Θα βάλω και το αλάτι και το πιπέρι μου και λίγα σουβέρ τα οποία θα συνοδεύουν τον καφέ μας. Στην άλλη άκρη του πάγκου θα βάλω ένα σουπλάκι αυτό από Ιάκυνθο και το βάζω αυτό που είχα αγοράσει κάποια στιγμή από το παζάρι.
Στη μεριά του νεροχύτη θα βάλω μια κατσαρολίτσα εμαγέ που είχα βρει σε μια παλιά αποθήκη του πεθερού μου. Επειδή λοιπόν μέσα είναι τριμμένη, θα βάλω το τσουβάλι μας το μικρό, θα βάλω μέσα ένα γυάλινο δοχείο και θα τοποθετήσω ξύλινες κουτάλες. Είναι μια έτσι πολύ ωραία διακοσμητική ιδέα. Βέβαια, επειδή είναι αρκετά μεγάλη, μπορώ να βάλω και το πλάστρι, αλλά να βάλω και αυτή την ωραία ξύλινη κουτάλα που γράφει Happy Easter. Τοποθετώ και ξύλινα σουβέρ τα οποία τα είχα αγοράσει από τα Sinsay. Σε ένα καλαθάκι λοιπόν θα βάλω πάλι ένα μπλεκτό και θα το μεταμορφώσω σε χαρτοπετσετοθήκη. Βάζω λοιπόν κίτρινες που αγόρασα από τα IKEA και τις άλλες με το κουνελάκι που αγόρασα από τα Sinsay. Νομίζω έτσι ότι έδειξε πάρα πολύ ο χώρος της κουζίνας. Βάζω και τις πετσετούλες αυτές που είχαμε αγοράσει από τα IKEA και συμπληρώνω με αυτό το μικρό πυρέξ μπρίκι που αγόρασα από τα Τίμου, με ένα πράσινο μήλο που αγόρασα από τα Τζάμπο, την ταμπέλα αυτή που αγοράσαμε μαζί από τα Sinsay και με μια κοτούλα η οποία δίνει μια πασχαλινή διάθεση στην κουζίνα μου. Νομίζω ότι η διακόσμηση της κουζίνας είναι τόσο όσο, δεν ήθελα να είναι κάτι φορτωμένο, γιατί η κουζίνα θα περάσει τη δική της ταλαιπωρία τώρα το Πάσχα, οπότε δεν ήθελα να είναι γεμάτη πράγματα. Η καφετιέρα είναι πολύ όμορφη, πολύ χαριτωμένη, πολύ κόζι, πολύ γλυκιά, οπότε σας την προτείνω και σαν αγορά αν θέλετε να πάρετε να βάλετε στην κουζίνα σας και νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε τη διακόσμηση του εξοχικού και αυτό το Πάσχα. Και αφού λοιπόν κάναμε τη διακόσμηση στην κουζίνα μας, να σας πω λίγο για τη σκούπα. Αυτή λοιπόν είναι της Black & Decker, είναι 18,8 νομίζω κάπου εκεί βάτ, οπότε είναι αρκετά δυνατό το μοτέρ. Είναι πολύ ελαφριά, χθες που την έβαλα δηλαδή έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο ωραία είναι, ρουφάει απίστευτα, το μόνο πλην είναι ότι δεν στέκεται εύκολα μόνη της, βέβαια στέκεται, αλλά πρέπει λιγάκι να το κοντράρεις για να μην πέσει από εδώ και από εκεί, αλλά έχει βάση που μπαίνει στον τοίχο και είναι λίγο μικρός ο κάδος, αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι δικιά μου αγορά, δικιά μας με τον σύζυγο αγορά, δεν είναι δηλαδή κάτι sponsor, δεν κάνω τίποτα sponsor, αν θα κάνω κάτι να είστε σίγουροι ότι θα το πω, δεν μου αρέσει να προωθώ κάτι και να μην το λέω, εγώ δεν κάνω αυτά που γίνονται τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε με την άλλη σκούπα, η άλλη σκούπα εδώ ακριβώς που είναι το πέλμα έχει μέσα ένα λάστιχο σπιράλ, κάτι τέτοιο είναι, το οποίο έσπασε. Το πήγαμε στην αντιπροσωπεία και μας είπαν ότι δεν υπάρχει πια το μοντέλο. Μετά από 3,5 χρόνια δηλαδή το κατέργησαν, οπότε δεν μπορούν να το φτιάξουν. Εν τω μεταξύ επάνω το μοντέρ δουλεύει κανονικά τώρα. Θα δω μήπως μπορέσει ο σύζυγος να μου το φτιάξει ή αλλιώς θα την πάω τη σκούπα μου σε αυτά τα μαγαζιά που λένε ότι επισκευάζουμε ηλεκτρικές συσκευές, σκούπες, κουζίνες και τέτοια που δεν είναι στα πλαίσια αντιπροσωπείας. Εκεί οι άνθρωποι μπορούν να ξέρουν να μου το φτιάξουν, γιατί είναι κρίμα να την πετάξουμε για ένα πέλμα. Και σας έλεγα τόσο καιρό ότι είναι καταπληκτική, τι να πω, δηλαδή δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη σε συσκευές. Νομίζω ότι στα 3 χρόνια χαλάνε. Αυτό λοιπόν με τη σκούπα, τώρα θα τη βλέπετε συχνά πυκνά, γιατί τη φέρνω και στο ξεχικό, τη δυνάμω και στο σπίτι, γιατί δεν έχω διπλή σκούπα, τώρα τη φτιάξουμε την άλλη, αλλά βλέπετε, πολύ ελαφριά, πολύ ωραία, ρουφάει απίστευτα. Θα σας έχω link αν θέλετε να μπείτε να τη δείτε, 139 ευρώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή, είναι και stick έτσι εννοείται, δεν ξέρω αν το είπα, εγώ δεν μπορώ με τα καλώδια γιατί έχω ήδη προβλήματα με το χέρι μου, οπότε δεν μπορώ να τραβάω και με καλώδιο και με αυτά. Αν θέλετε να μπείτε να τη δείτε, αν δεν έχετε σκούπα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Να σας δείξω τώρα τι έγινε με το μπάνιο. Αυτό λοιπόν είναι το μπάνιο και τώρα τι έγινε. Εδώ πέρα ξεκόλλησαν τα πλακάκια. Εγώ πήρα αυτό το αυτοκόλλητο από τα Τζάμπο, το έχω πάρει από τον Οκτώβριο κάπου εκεί και το κόλλησα επάνω για να μην βλέπω το κενό. Τώρα υπάρχουν άλλα πλακάκια εδώ, άλλα πλακάκια επάνω,
άλλα πλακάκια εδώ. Και θέλουμε τώρα να βγάλουμε αυτά τα πλακάκια και να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε καλύτερα. Η γνώμη μου είναι να κάνουμε τσιμετοκονία. Θα σας πω αναλυτικά για αυτή τη διαδικασία. Να βάλουμε στο μισό μπάνιο τσιμετοκονία, με βλέπετε και εδώ, και στο άλλο μισό, εδώ πέρα δηλαδή που είναι η ντουζιέρα, να βάλουμε πλακάκια. Λοιπόν, το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι το μισό μπάνιο είναι ελενίτ, είναι το παλιό σπίτι που υπήρχε, οπότε δεν ξέρω αν κολλάει επάνω τσιμετοκονία. Πρώτα απ' όλα περιμένω να έρθει ο μαστοράς μου, το παιδί αυτό που φτιάχνουμε κάθε καλοκαίρι το σπίτι, να μου πει τη γνώμη του, να δω αν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Θα είμαι και εγώ βέβαια δίπλα του, να του λέω διάφορα αν δεν την ξέρει. Θα μου πείτε εγώ που την ξέρω. Ναι, εγώ διαβάζω στο ίντερνετ τώρα και βλέπω στο YouTube, βλέπω διάφορα βιντεάκια. Οπότε κάτι, έχω δηλαδή μία γνώμη, αλλά βέβαια δεν ξέρω να το κάνω εφαρμογή τώρα αυτό το υλικό. Είναι τσιμεντοκονία, λέγεται τσιμεντοκονία, αλλά δεν είναι τσιμέντο, είναι άλλο υλικό. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα για το μπάνιο. Αν γράφτε μου μόνο, αν ξέρετε, κολλάει επάνω σε ελενίτ. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το παλιό ελενίτ που ήταν το σπίτι. Κολλάει λοιπόν επάνω η τσιμετοκονία, θα μπουν μέσα και οι σωληνώσεις και θα γίνει και στο ταβάνι, γιατί βλέπετε ότι έχει αρχίσει πάλι και φουσκώνει. Θα δούμε τώρα πώς θα το φτιάξουμε. Και όπως λέει ο σύζυγος, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα μας, θα είμαστε και αύριο μαζί σε νέο βιντεάκι. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ, καιρός είναι να κάνουμε και μια βολτίτσα, να δούμε και λιγάκι πώς είναι τα μαγαζιά, αρκετές δουλειές έχουμε κάνει. Πολλά πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο χαρούμενο και πάντα πασχαλινό βιντεάκι. Γεια σας!